Συνεχίζει να έχει το πρωτοβουλίο Τάπας, Τάπας ιδιοκτησίας Μουφλούζη. Μίστερ Παπα. Στο περιποικής του Ξενοφόντα διατυπώνεται ότι οι σχέσεις ύπου και ανθρώπου είναι σχέσεις που υπαγορεύονται από μια ορισμένη ψυχολογία του πρώτου και ενός είδους ηθικής του δεύτερου. 2.500 χρόνια αργότερα αυτό δείχνει ότι δεν εφαρμόζεται. Απόδειξη στην προκειμένη περίπτωση αποτελούν οι ιερασιτεχνικές υποδρομίες που διοργανώνονται κάθε χρόνο στις Αλικές Καλονίες από το Σωματείο Αγίας Τριάδος Καλονίες. Σύμφωνα με καταγγελίες, κάθε χρόνο την τελευταία 15 ετία περίπου, έτσι και φέτος, ένα άλογο τραυματίζεται και οδηγείται στην ευθανασία σε μια διοργάνωση που κανονιστικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι τίθενται σε κίνδυνο ζωές ζώων και αναβατών. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αγίας Τριάδας Καλονής, Τάσος Κιουλάφας, δηλώνει στο Ε ότι σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, αν δηλαδή θα συνεχιστούν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ωστόσο, ο ταμείας του Συλλόγου και ιδιοκτήτης του τραυματισθέντος για φέτος αλόγου δήλωσε ότι η απόφαση έχει ήδη πάρθει και δεν θα ξαναγίνουν αγώνες. Άδεια για την πραγματοποίηση αυτού του είδους της εκδήλωσης ερασιτεχνικές υποδρομίες υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι ότι απέσπασαν από το αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής. Πληροφορία που διασταυρώθηκε από το γραφείο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση του Σωματείου εξασφάλισε τη σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου δεν έχει δώσει καμία άδεια ούτε ενημερώνεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Στράτο Τζομπανέλη, ο οποίος έκανε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει ερασιτεχνικούς αγώνες υποδρομίας. Αυτό σημαίνει ότι κτηνίατρος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής δεν βρίσκεται στο σημείο για τον έλεγχο της ευζωίας των υποειδών. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Μητρό Υποειδών, ανέφερε ότι πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο διάστημα και αναμένεται να βάλει πολλά πράγματα στη θέση τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διεξαγωγή των αγώνων γίνεται στις Αλικές Καλονίες, σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη νατούρα. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, Γιώργος Λεμονός, σε δήλωσή του στο Εμπρός, είπε κατηγορηματικά: «Απαγορεύονται τέτοιου είδους δράσεις σε περιοχές Natura» και έκανε ξεκάθαρο ότι η υπηρεσία δεν έχει δώσει καμία άδεια σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεξαγωγή αγώνων ερασιτεχνικής υποδρομίας. Βέβαια, σε αναρτήσεις τόσο του Συλλόγου όσο και των διοργανωτών συμμετεχόντων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται ξεκάθαρο ότι όχι μόνο διεξάγονται υποδρομίες επί σειρά ετών σε περιοχή Natura, αλλά πραγματοποιούνται και παρεμβάσεις στο χώρο από ιδιώτες στο πλαίσιο του δύσκολου έργου ανακατασκευής του υποδρόμου, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ενδεικτικά στις 7 Ιουνίου 2021 το Σωματείο Αγίας Τριάδος Καλονής. Ζητώ δημόσια συγγνώμη για τη στενάχωρη και άδικη εικόνα που είδατε. Δεν έχω λόγια για κάτι παραπάνω, μιας και το άλογο δεν είχε πρόβλημα εμφανές. Κάθε χρόνο βγάζω ακτινογραφίες και υπέρηχους με τον υπίατρο για να είμαι σίγουρος, οπότε σταματήστε να κάνετε τους γιατρούς και ειδικούς όλοι σας για να τρέξω ένα άλογο, εξαντλώ όλα τα περιθώρια εξετάσεων. Εγώ τα γυμνάζω, εγώ τα κάνω κούρσες, εγώ τα καθαρίζω, εγώ τα ταΐζω μαζί με τη γυναίκα μου. Είναι η οικογένειά μας τα ζώα αυτά, οπότε μη κρίνετε». Αυτό σημειώνει σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης του αλόγου λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν. Σύμφωνα με πηγές, τα καθαρόαιμα που παίρνουν μέρος στις υποδρομίες Καλονής είναι ήπια αγωνιστικοί, η πλειονότητα των οποίων έχει πάρει μέρος σε παρελθόντα χρόνο σε υποδρομίες στο Μαρκόπουλο. Όταν λύγει η αγωνιστική θητεία των αλόγων, αυτά αποσύρονται από τον υπόδρομο καθώς αγωνιστικά θεωρούνται τελειωμένα. «Οι ιδιοκτήτες αυτών ή τα χαρίζουν ή τα πουλάνε», αναφέρει στέλεχος της ΦΕ. Οι Μυτιλινοί ενδιαφερόμενοι τα τσιμπάνε θέλοντας να αρχίσουν μια νέα καριέρα στη Λέσβο. «Κάθε χρόνο και ένα άλογο πάει για ευθανασία μετά τους αγώνες», αναφέρει η πηγή και μάρτυρας των περιστατικών. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν πληρείται κανένα κανονιστικό πλαίσιο, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις πιθανότητες θανάσιμου τραυματισμού όχι μόνο για τον ύπο, αλλά και τον αναβάτη.